τραγούδια χθεσινά ξανά φορεμένα. Ψάχνεις τα φεγγάρια τα παλιά, τα περπατημένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίνες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Μη μου ζητάς θυσίες αρκετές έκανα για σένα. Έχω πολλές αιτίες που κρατώ το αύριο για μένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Ξέρεις είσαι τίποτα για όλα αυτά. Γι' αυτό με θες αγωνάρων. Θα μπορούσαμε να το πούμε και το τηλέφωνο. Θα νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σοβαρότερο. Σοβαρότερο. Τι άλλο σοβαρότερο, βρε Αλέκο. Ο Φίλιππος τα παρατάει. Τα παράτησε κιόλας δηλαδή. Μα το έπαιξε κάθομαι. Δεν συνεχίζει τη Βενετία. Δεν συνεχίζει με το τραγούδι. Θα μείνει εδώ. Και θέλει λέει, μάλιστα να δουλέψει για να πάψει πια να τον συντηρήσει εσύ, κοντζά μάντρα. Έτσι μου είπα. Έχεις ιδέα γιατί γίνονται όλα αυτά. Αλλά εγώ μην με κοιτάς, έτσι μίλα μου σε παρακαλώ. Μόνο σε παρακαλώ, δεν είναι. Εδώ έχει κόσμο, δεν είναι. Αν ήθελε να φωνάζει, να με φωνάζει τον Αναστάση να μιλήσουμε. Όχι, βέβαια. Δεν έχω σκοπό να αναστατώσω περισσότερο το παιδί. Γιατί ήταν αναστατωμένο ο Φίλιππο. Ναι, μεν είναι. Παίρνει τέτοιε αποφάσει και δεν θα είναι. Αλλά γιατί. Αυτό θέλω να μου πει. Γιατί. Είμαι σίγουρη ότι κάτι έχει γίνει ανάμεσα σε εσά του δυο. Μίλησε μου, ρε Αλέκο, επιτέλου. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να έχει γίνει κάτι. Γιατί να πάει ο Φίλιππος του Αναστάση και μάλιστα προειδοποιείτα. Το λογικό θα ήταν να έρθει σε σένα. Γυρνάει το παιδί από τη Βενετία και πάει κατευθείαν στο κτήμα του θείου του, γιατί. Τη σκαρώνει πάλι η δικιά σου, Αλέκο. Κόφτω. Τι είπες. Είπα κόφτω ευδοξία ως εδώ. Και πριν πάρεις φορά, να σου πω ότι τώρα τελειώσαμε. Ποιοι τελειώσαμε. Όλοι με όλους. Νόμιζα ότι μπορούσα να κρατήσω ισορροπίες. Δεν μπορώ, ζητώ συγγνώμη, δεν γίνεται. Άρα ο καθένας στον δρόμο του. Τα παιδιά, εσύ. Εσύ, ε. Συνεχίζει το δρόμο σου ανενόχλητος, αυτό μου λες. Ακριβώς. Το έχω αρχίσει ήδη. Ώστε έτσι. Τότε γιατί λοιπόν. Πριν αρχίσεις τις κουβέντες και μπαίνουμε σε ατέρμονες συζητήσεις, θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχω πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες και θα τηρήσω απαρακλητά. Τι εννοείς? Εννοώ ότι ο Φίλιππος από εδώ και μπρος και ο Κωστάκης και η Ελπίδα μπορούν να κάνουν το κεφαλιού τους, να κάνουν ό,τι θέλουν. Μέχρι τώρα έτσι κι αλλιώς κάνουν το κεφαλιού τους και εγώ έτρεχα από πίσω και τα μάζευα και γινόμουν γραφικός. Θα συνεχίσουν λοιπόν να κάνουν το κεφαλιού τους, αλλά αυτή τη φορά εγώ θα τους αφήσω. Μέχρι τώρα νομίζω ότι ήμουν άψογος στους πατέρες, έτσι. Όμως δεν εννοώ από εδώ και μπρος να πληρώνω τα παρασταλτήματά τους και τις ανοησίες τους. Ήμουν άψογος μεν, αλλά τώρα θέλω να είμαι και αποτελεσματικός. Ας τους να φάνε τα μούτρα τους κάνα δύο φορές, να δούνε τι επιτέλους είναι αυτή η περιβόητη ανεξαρτησία. Και να μάθουν τι κάπως να τη χειρίζουν. Να προσέχουν τις επιλογές τους και τις σχέσεις τους. Όπως αντιλαμβάνεσαι, σε όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση η Λίδα. Εντάξει. Ούτε ενδιαφέρεται, ούτε ανακατεύεται, ούτε τίποτα. Πάψε λοιπόν κάθε φορά που γυρεύεις άλλο θέλει να καταφέρεις έτσι. Συνοηθήκαμε. Καλά σοβαρολογείς τώρα, Λέκο. Απόλυτα και θα σου το αποδείξω. Εννοείς δηλαδή. Εννοώ ότι τέλος οι δυο μας. Και όλοι μας τέλος. Η μόνη σχέση που έχουμε είναι οικονομική. Θα σε καλύπτω οικονομικά και μέχρι εδώ. Κρατάμε τις αποστάσεις. Τι έπαθες ξαφνικά, Λέκο. Εγώ τι να πάθω. Τίποτα δεν έπαθα. Απλώς τελειώσαμε οριστικά εδώ. Αυτό. Λοιπόν. Θέλω μια στιγμή για να είσαι εδώ. Σε ξέρω καλά. Εσύ γίνεσαι έτσι μόνο όταν κάποιο σου πατάει τον γκάλο. Ποιο την έφερε, Αλέκο. Εμένα να μου τη φέρει. Ποιο να μου τη φέρει. Σε παρακαλάσουμε για την κοβιδιά. Φτάσου. Έχει κόντρα με τον Φίλιππο. Χριστέ μου, έχει κόντρα με το παιδί, ναι. Αλλά γιατί τι έγινε. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Ο Φίλιππος λοιπόν σε έχει στριμώξει και αυτό δεν σ' αρέσει καθόλου. Σταμάτα, αγάπη, πως τα ξέρεις όλα. Σταμάτα πια. Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Έλα, μεγάλη γυναίκα είσαι, έλα. Δεν με ξεγελάς εμένα με επιθέσεις. Φως φανάρι ότι ο εγωισμός σου έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ποιος ακριβώς σε καταργεί, Αλέκο. Απαράδει. Πώς κάνει ένα παιδί όταν το στριμώχνουν? Έτσι ήταν σήμερα το πρωί ο Αλέκος.
Πρώτη μου φορά τον είδα να το βάζει στα πόδια. Και ξέρεις γιατί? Για να μην τον ανακαλύψω. Τι να ανακαλύψεις, βρε Ευδοξία? Αυτό που συμβαίνει. Είμαι σίγουρη, Αναστάση, κάτι έχει συμβεί ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Άκουσέ με, τους ξέρω καλά και τον έναν και τον άλλον. Κάτι έχει γίνει ανάμεσά τους και έχουν σκοτωθεί. Αχ, Θεέ μου. Εσύ τι έχεις? Τίποτα. Δεν θα μου πεις κάτι? Τι ακριβώς θες να σου πω? Όταν σου μιλάω, όταν σου λέω τις ανησυχίες μου, εσύ με καθησυχάζεις. Γιατί δεν το κάνεις και τώρα? Δεν μου λες, ξέρεις τίποτα? Απολύτως τίποτα. Αναστάση, κοίταξέ με στα μάτια. Ορίστε. Η μητέρα ήταν μαζί μου. Ήρθε στο εργαστήρι και μιλήσαμε. Μετά πήγε στην εκκλησία. Πού πήγε? Πήρε τη Ματίνα και πήγανε στην εκκλησία. Γιατί? Για τον Εσπερινό, ξέρω εγώ. Τι θα με τρελάνεις? Η μάνα μου δεν πάει ποτέ στην εκκλησία. Είναι ανήσυχη. Κάτι έχει καταλάβει. Τι έχει καταλάβει, θεέ? Ότι κάτι δεν πάει καλά, Φίλιππε. Σε παρακαλώ, μην πεις καμιά κουβέντα. Από μένα αποκλείεται. Εσύ να προσέχεις. Να προσέχεις πολύ, παιδί μου, α. Μίλησα με τον πατέρα μου? Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι είπανε μεταξύ τους. Εγώ πάλι φαντάζομαι. Τι φαντάζεσαι? Είπα ο Λέκος ότι δεν θέλαμε ξανά στα μάτια του, α. Κοίτα να δεις, πέρασε η ώρα και όπου να είναι θα πιάσει ψύχρα. Πάμε μέσα. Έχω ξεμάθει να προσεύχομαι. Πώς είναι να ζητάς βοήθεια όταν φοβάσαι, χωρίς να ξέρεις γιατί?
κάνεις στο σπουδείο? Πάντα έτσι πρωί ξυπνάω. Από χρόνια. Ναι, γιατί? Δεν μπορώ να κοιμηθώ περισσότερο. Έχω έτοιμο καφέ. Ναι, βάλε και έλα που σε θέλω. Πόσο καιρό παίρνει χάπια, ξέρεις? Δεν έχω ιδέα. Τελευταία δεν μου λέει τίποτα. Σταμάτησε να μου μιλάει. Δεν με εμπιστεύεται πια. Τα πετάξει αυτά και δεν την αφήσω να ξαναπάρει, να έχει το νου σου. Μα δεν είναι στο χέρι μου. Άκουσε, σου είπα εγώ, ξαφάνισε τα. Μήπως γίνει χειρότερα? Δεν θα, θα την προσέχω κι εγώ. Μέχρι το τέλος του πιτός. Τελειώνω μια πολύ δύσκολη υπόθεση που έχω και μετά λέω να την πάρω να φύγουμε ταξίδι. Ταξίδι? Να, κάπου μακριά έτσι, εκτός Ελλάδος. Να ξεχαστεί λίγο, να συνέλθει. Και οι άλλοι? Κι άλλοι. Οι άλλοι. Τους άλλους, τα παιδιά εννοώ. Όπου να είναι η ελπίδα γυρίζει από το εξωτερικό, η Μελίσσα τελειώνει η εγκυμοσύνη της. Θα έρθει και το μωρό. Ο Φίλιππος... Θέλω να πω, θα μπορέσετε να τα αφήσετε όλα αυτά και να φύγετε μακριά? Στην την ώρα πρέπει να διαλέξω. Ή τους άλλους ή το γάμο μου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, όχι. Αλλά την αγαπάω αυτή. Αντιθώ γιατί. Πέταξε τα χάπια. Και έχει το νου σου, ε. Γιατί μου το κάνει αυτό? Με ποιο δικαίωμα μου το κάνει αυτό? Με κανένα δικαίωμα. Σ' αγαπάει, Λίδα. Ανησυχεί, νοιάζεται για σένα. Μα καλά δεν το καταλαβαίνεις. Δεν βλέπεις... Ναι, βλέπω. Ξέρεις τι βλέπω? Ότι με οδηγεί σε αδιέξοδο. Αργά και μεθοδικά με εκδικείται. Αυτό κάνει. Μα τι λες? Φέρε μου τα χάπια μου, σε παρακαλώ. Τα πέταξα. Έτσι μου είπε, τι να έκανα. Και εσύ τι τα αφήνεις φατσαφόρα? Πας γυρεύοντας, μου φαίνεται. Εγώ ή εκείνος? Και ως τώρα ποτέ δεν χρειάστηκε να κρύψω κάτι. Και εκείνος ποτέ δεν ανακατεύτηκε στις επιλογές μου. Και τώρα είναι πανταχού παρόν και μου επιβάλλει ό,τι θέλει με το Γάντι. Δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα? Δεν βλέπεις? Άδικο έχει. Είδες μήπως μέχρι που φτάσανε οι επιλογές σου? Τι είπες τώρα? Την αλήθεια, Λίδα. Εσύ έχεις άδικο, όχι αυτός. Τι κάνουμε και μιλάω μαζί σου, αφού εσένα σε έχει εξαγοράσει? Το ξαναπείς αυτό? Τ' ακούς, μην το ξαναπείς. Αν ήσουν κόρη μου και έκανες ό,τι κάνεις, θα σε σκότωνα. Και πάλι μπορείς να το κάνεις. Μαζί του. Και τώρα φέρε μου τα χάπια μου, σε παρακαλώ. Τα πέταξα. Φέρε μου τα χάπια μου, δεν θα το ξαναπώ. Τα πέταξα, σου είπα. Αν θες χάπια, να πας στον ψυχίατρο. Να σου δώσει όσα θέλεις.